Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι Λέκτρα έχουμε καλεσμένο απόψε τον υποψήφιο Δήμαρχο Κορινθίων, πρώην Δημοτικό Συμβούλο, πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχο, αλλά κύριε Σταυρέλη. Καλώς ήρθατε. Ο Νίκος Σταυρέλης, λοιπόν, καλεσμένος μας, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε πολλά πράγματα, κυρίως όσον αφορά την υποψηφιότητά σας στις δημοτικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μασούρη. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκπομπές σας, στο κανάλι σας και είναι ευκαιρία να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τα δρόμενα εν ώψη των προσεχών δημοτικών εκλογών. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε βέβαια πρώτα με το πιο επίκαιρο θέμα, πρωτού μπούμε και σε άλλα ζητήματα, να συζητήσουμε όλη την πορεία αυτή τη απόφασή σας το να είστε υποψήφιος δήμαρχος και μέχρι την τελική έκβαση φυσικά. Κάνατε προσφάτως μία εκδήλωση για την νεολαία κυρίως. Με επιτυχία όπως φάνηκε τουλάχιστον από την προσέλευση του κόσμου. Ποια είναι τα δικά σας συναισθήματα, τα δικά σας συμπεράσματα μετά από όλο αυτό? Πράγματι ήταν μία πολύ καλή συγκέντρωση για την νεολαία, από την νεολαία. Η νεολαία την προετοίμασε, η νεολαία την ετοίμασε, η νεολαία ανέδειξε και τελικά την εκδήλωση. Γιατί? Ήταν στο πάνελ τέσσερις νεολαίοι που ενημέρωσαν τους συμπολίτες μας για τέσσερα εξειδικευμένα θέματα πάνω στη νεολαία. Το πλήθος που παρακολούθησε την εκδήλωση ήταν νεολαίοι κατά κύριο λόγο και οπότε και με τον μέγεθος και την ποσότητα, θα έλεγα, της εκδήλωσης είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι άφησε μια παρακαταθήκη στην πόλη μας. Ξέρετε, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, από εποχή Κόλλια, θα σας έλεγα, Κόλλια, Κουίνη, Δαλακλίδη κλπ, δεν έχει πραγματοποιηθεί στην πόλη της Κορίνθου εκδήλωση για την νεολαία από δημοτική παράταξη. Ήταν η πρώτη, το τολμήσαμε και πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά τη συγκέντρωση του Μαρτίου που ανακοινώσαμε στο εργατικό κέντρο, που ανακοινώσαμε την υποψηφιότητα του συνδυασμού μας για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, ήρθε αυτή η συγκέντρωση της νεολαίας, το τολμήσαμε, πέτυχε και πάμε στην επόμενη εκδήλωση που θα είναι για τις γυναίκες, όπως ανέφερα στο χαιρετισμό που έκανα στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για την παρουσία της νεολαίας, για τις τοποθετήσεις τους, τα συγκεκριμένα θέματα για τον ψηφιακό Δήμο, για τον αποτελεσματικό Δήμο, για τον φιλικό Δήμο που θέλουμε και τις νέες και τους νέους μαζί μας. Αυτό ήταν το μήνυμα της εκδήλωσης. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ήρθαν νέοι άνθρωποι εκεί. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που τους έκανε να βρεθούν στην εκδήλωση, να συμμετέχουν σε όλο αυτό? Γιατί πάντα η νέα γενιά είναι κυρίως τα τελευταία χρόνια πολύ επιφυλακτική, ακόμα και απέναντι στους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχετε δίκιο, έτσι ήταν και ήταν ένα ρίσκο για μας. Όμως το ρίσκο αυτό εξελίχθηκε σε αποτέλεσμα θετικό. Πράγματι ήρθαν οι νέες και οι νέοι, μας τίμησαν με την παρουσία τους. Θεωρώ πως ήταν ένα ερέθισμα να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και το κυριότερο δεν ήταν ότι διοργάνωσα εγώ προσωπικά την εκδήλωση. Την οργάνωσαν οι νεολαίοι της παράταξης και είναι πάρα πολλοί. Μόνο από το πάνελ θα είδατε ότι ήταν πολύ οργανωτικοί, ήταν εξειδικευμένα τα θέματα, έξυπνη πόλη, έξυπνο σχολείο, φιλικός δήμος, κοινωνικότητα του Δήμου έναντι της νεολαίας, τα αμαία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και η νεανική αγροτική επιχειρηματικότητα, τέσσερα καταπληκτικά παιδιά της πόλης μας, τα οποία έδωσαν το μήνυμα ότι η νεολαία πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια της, να προχωρήσουμε όλοι μπροστά μαζί με την νεολαία. Για την ευκαιρία που μου δίνετε να ακουστεί η φωνή τόσο δική μου όσο και των συνομιλητών μου σχετικά με σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νεολαία και την κοινωνία στην οποία ζούμε. Φιλοδοξώντας λοιπόν να φανώ αντάξιο στο ρόλο που μου ανατέθηκε, επέλεξα να αφιερώσω την ομιλία μου σε προτάσεις για τη δημιουργία του έξυπνου σχολείου στο Δήμο Κορινθίων. Το σχολείο είναι ο τόπος που περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής και εφηβικής μας ηλικίας. Γι' αυτό το λόγο, η αναμόρφωση της εκπαίδευσης αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα. Είναι η ώρα λοιπόν να θέσουμε τις βάσεις για το σχολείο του μέλλοντος. Στη σύγχρονη εκπαίδευση απαιτούνται κτίρια που δεν θα είναι κοντά, αλλά λειτουργικά με αίθουσες προσαρμοσμένες στις σημερινές παιδαγωγικές απαιτήσεις. Εξοπλισμένες με τα κατάλληλα και απαραίτητα αποπτικά μέσα, με κατάλληλους χώρους για ποικίλες δραστηριότητες. Αίθουσες πολλές φορές χωρίς θέρμανση και μόνωση μας κάνουν να νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε ένα χώρο που δεν μπορεί να καλλιεργήσει τη δημιουργία.
δημιουργικότητα και τη φαντασία μας. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε να δημιουργήσουμε τα έξυπνα σχολεία στο Δήμο μας. Μια πρότασή μας αποτελεί εναλλακτική μορφή ενέργειας και οικολογικών τεχνολογιών, όπως τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα υπάρχοντα κτίρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υπάρχουν επίσης ειδικοί αυτοματισμοί, ώστε ο φωτισμός να μειώνεται ή να αυξάνεται ανάλογα με την εξωτερική ηλιοφάνεια, ενώ τα φώτα θα αναπροσβήνουν αυτόματα με φωτοκύτταρα. Παράλληλα, τοποθετούνται ηλιακά πάνελ για την παραγωγή ζεστού νερού. Για τα καλύτερα αποτελέσματα, θα πραγματοποιηθεί φύτευση περιμετρικά των κτηρίων με φυτά που παρέχουν καλή μόνωση στο χτίσμα, παράγουν οξυγόνο, αλλά και αποτελούν ένα συμβολικό στοιχείο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών. Είναι γνωστό αρχικά πως η επιλογή των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση πάντα αποτελεί ένα αγκάθι. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν θεσμό της δημοκρατίας, το θεμελιώδη θεσμό της δημοκρατίας και αποτελεί και μέτρο, ένα δείκτη της ποιότητάς της. Η ενεργότερη συμμετοχή λοιπόν των νέων στα κοινά χαρακτηρίζεται πιο ανακαία από ποτέ, αν αναλογιστούμε τόσο την οικονομική, την κοινωνική αλλά και κυρίως την πολιτισμική κρίση που βιώνει η χώρα μας και θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Η σωστή αξιοποίηση όμως των νέων στα δρόμενα θα πραγματοποιηθεί μόνο αν υπερπηδήσουμε ορισμένα άλλη τα μέχρι σήμερα εμπόδια. Βίζον τροχοπέδι αποτελούσε πάντα το χάσμα τόσο των ιδεών όσο της νοοτροπίας αλλά κυρίως της τεχνολογικής κατάρτισης ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους νέους. Ο υγιής λοιπόν τρόπος για να γεμιρωθεί αυτό το χάσμα είναι ο εξυγχρονισμός του Δήμου μας και έβρεση ενός σημείου τομής ανάμεσα στο Δήμο και στην νεολαία, τοποθετώντας όμως το Δήμο όσο πιο κοντά γίνεται στην νεολαία και όχι το αντίθετο. Πώς όμως είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε τις πολίτες της γενιάς μας, αν δεν πετύχουμε τεχνολογική πρόοδο στις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και στα θέματα της καθημερινότητας? Ο τρόπος υπάρχει και είναι απλός. Πρέπει να κάνουμε την πόλη μας λίγο πιο έξυπνη. Στην εποχή της πληροφορίας χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολο για έναν άνθρωπο να περιμένει σε μία ώρα να εξυπηρετηθεί από μία υπηρεσία, συγχωρείτε, για ώρες. Παράλληλα όμως το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται ως αντιπαραγωγικό και ψυχοφθόρο και για τον ίδιο τον υπάλληλο. Όπως γίνεται λοιπόν σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά έχει αρχίσει δυνατά να γίνεται και στη χώρα μας, σε μερικές πόλεις όπως είναι τα Τρίκαλα ή το Ηράκλειο, τη λύση τη δίνει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σκεφτείτε ένα πιστοποιητικό μέσα σε 2 λεπτά ή μια βεβαίως οικογενειακή κατάσταση με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι ιδέες αυτές δεν είναι αποκύημα της φαντασίας μας. Είναι ένα μικρό παράδειγμα ενός μεγάλου εγχειρήματος. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω τις προτάσεις που έχουμε σκεφτεί σαν νέα γενιά και πώς μπορεί η νεανική αγροτική επιχειρηματικότητα να ανθίσει έχοντας το Δήμο μας αγωγό σε αυτή την προσπάθεια που καθένας μας θέλει να κάνει προς την κατεύθυνση. Ζούμε σε μια αμυγός αγροτική περιοχή. Οι ποικίλες καλλιέργειες σε συνδυασμό με την ιδιωτική πρωτοβουλία έχουν ως αποτέλεσμα να παράγονται αγροτικά προϊόντα άριστης ποιότητας. Όμως αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι ο αγρότης αντιμετωπίζει δυσκολίες σήμερα και ειδικά ο νέος αγρότης. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, είναι η γενιά μας μαζί στα πανεργεία. Πολλοί από εμάς είτε από επιλογή είτε από λύση ανάγκης στρεφόμαστε στην αγροτική παραγωγή η οποία μας δίνει ένα εισόδημα. Μόνο από αυτή τη φορά η επιστροφή αυτή δεν γίνεται όπως παλιά, με τις παλιές θετικές αλλά με διαφορετικούς όρους και με νέες ιδέες. Προχωρώντας σε νέους ορίζοντες, αποκτούμε τη μονοκαλλιέργεια που επικράτησε στο παρελθόν. Είμαστε όπως γνωρίζετε η γενιά της τεχνολογίας, η οποία έχει εισορίσει στον οικονομικό τομέα. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα στα drones, τα smartphone, τα tablet, όλα χρησιμοποιούνται πια και στον αγρό. Έχουμε την λοιπόν τη δυνατότητα να επιχειρήσουμε με άλλες βάσεις και προοπτικές, δημιουργώντας μια αγροτική επιχείρηση. Μεταλλευόμενη την εμπειρία του παλιότερου, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες είναι πιο προσφυλείς σε εμάς, ώστε να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε. Ευχαριστώ και εγώ τον Νίκο τον Σταυρέλη για τη δυνατότητα που μας έδωσε να παρουσιάσουμε προτάσεις και πραγματικά χαίρομαι που ακούω τους υπολείπους νέους να έχουν τόσες όμορφες και πραγματοποιήσιμες θέσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν πράξη σε αυτή την πόλη. Και θα ξεκινήσω από ένα πάρα πολύ διπλό ενός παλιού μέντορά μου. Μια κοινωνία καθορίζεται από τη δυνατότητα που έχει να γεννά νέες δημιουργικές
δυναμικές και δυναμικές γενιές. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, παρατηρούμε ότι η ελληνική κοινωνία, η πολιτική και συγκεκριμένα δυστυχώς ο Δήμος Κορινθίων και η πνευματική ελίτ δείχνουν να μην συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω μερικά ποσοστά έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη άποψη σχετικά με το τι γίνεται. Μόνο το 9,7% των νέων 25 με 29 ετών είναι έγκαμοι, ενώ ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες 30 με 34 το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 36%. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η προστασία της οικογένειας είναι μεγάλη. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί εγκλωβισμό των νέων σε ένα περιβάλλον χαμηλής δικής τους πρωτοβουλίας και μικρής προσαρμογής στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση όλη αυτή επιβαρύνει το δημογραφικό πρόβλημα της κοινωνίας και της χώρας, όπου χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε ότι το 1990 οι νέοι κάτω των 29 ετών ήταν 2.077.000, ενώ μειώθηκε το ποσοστό αυτό το 2014 σε 1.635.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικότερη πολιτική απάθεια, μια γενικότερη αλωτρίωση. Εμφανίζεται κυρίως με μια στάση αδιαφορίας. Αυτό προσπαθούμε και θεωρώ πως σήμερα έχουμε καταφέρει να το αλλάξουμε με την παρουσία μας. Αυτό θα το δούμε μέσα από το ψηφοδελτίό σας. Θα δούμε νέα παιδιά να συμμετέχουν, διότι μέχρι στιγμής αυτό που πάει να φανεί είναι ότι ο Νίκος Σταυρέλης προσπαθεί να αλώσει την παράταξη του Αλέκου Πνευματικού και με τα ίδια πρόσωπα να περάσει μπροστά ένας καινούριος υποψήφιος δήμαρχος μόνο. Μου δίνετε την ευκαιρία, πράγματι, και σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν είναι έτσι. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε ανακοινώσει 16 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ξέρετε, είμαστε η μόνη παράταξη που ανακοινώνουμε. Τολμάμε και ανακοινώνουμε, γιατί είμαστε σίγουροι και για την κάθοδό μας και για την νίκη μας. Καμία άλλη παράταξη δεν έχει ανακοινώσει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Πέραν του γεγονότος ότι έχουμε ανακοινώσει και ονόματα που στηρίζουν το εγχείρημα αυτό. Αν θα δείτε, κύριε Μασούρη, από τα ονόματα, από τα 16 ονόματα που έχουμε ανακοινώσει, πάνω από 5-6 ονόματα είναι ήδη νεολαίοι. Νεολαίοι δεν εννοούμε 18 και 20 χρονών, φυσικά η νεολαία είναι κάτω των 35-40 ετών. Νέοι άνθρωποι είναι. Αλλά από τους παλαιούς, επειδή μου αναφέρεται αυτό και μερικοί το λένε εντέχνως στην κοινωνία, θα δείτε ότι από όλους αυτούς που έχω ανακοινώσει, τους 16, μόνον ο Γιώργος Ομουρούτσος είναι ήδη δημοτικός σύμβουλος. Και από τους παλαιούς δημοτικούς συμβούλους είναι δύο. Ο Δημήτρης Τζαναβάρας και ο Δημήτρης ο Φλεβάρης. Αυτή είναι η παλιοί. Συν το ότι προσθέθηκε τώρα και με τιμά με την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο και ο Γιάννης ο Καρασάβας που είχε εξαιρετοποιηθεί από την παράταξη του κυρίου Νανόπουλου εδώ και 3 χρόνια. Άρα αυτό το εγχείρημα ότι ξέρετε είναι παλιοί, όχι δεν είναι παλιοί, είναι όλοι καινούργοι στο στίβο τον προεκλογικό. Από τους 16 μόνο 4 είναι από τους παλαιούς. Καταλαβαίνετε, 2 νυν δημοτικοί σύμβουλοι και 2 πρώην δημοτικοί σύμβουλοι. Ξεκίνησατε πολύ νωρίς αυτή την πορεία προς τις εκλογές με αποτέλεσμα και να διασπαστεί η δημοτική πλειοψηφία και να υπάρξει μια δυσλειτουργία, θα λέγαμε, στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί έτσι δεν ήταν λίγο βιαστικό αυτό τόσο γρήγορα? Ακούστε, μου δίνει την ευκαιρία, ακούστε κάτι. Όταν το 16 ο Δήμαρχος σου λέει να προχωρήσεις μπροστά και εγώ είναι η τελευταία μου θητεία, εγώ τι έκανα? Έμεινα μέσα στην παράταξη, κύριε Μασούρη, και πάλευα για την παράταξη. Όταν ο Δήμαρχος άλλαξε άποψη και ήθελε να ξαναείναι υποψήφιος, τι έκανε? Να μας πει ότι είμαστε σαβούρα. Ο Δήμαρχος είπε για μένα και για τους υπόλοιπους 3 συναδέλφους της παράταξης που αναξιοποιήθηκαμε με πρόταση δική του, μας είπε σαβούρα. Εσείς τι θέλατε? Εμείς είχαμε σκοπό μέχρι το τέλος να προσφέρουμε όσο μπορούσαμε. Όσο μπορούσαμε. Τώρα το τι από λέει ο Δήμαρχος. Ποιο πόστο εννοείται να προσφέρατε ως Δημοτική Σύμβουλη? Ως Δημοτική Σύμβουλη. Ως Δημοτική Σύμβουλη. Παραμένετε Δημοτική Σύμβουλη. Ναι. Βεβαίως. Ως Δημοτική Σύμβουλη της παράταξης. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν κάποιος διαχωρίζει τη θέση του από κάπου και παίρνει ένα διαφορετικό δρόμο, δηλαδή σημαίνει ότι δεν συμφωνώ από εδώ και κάτω με αυτά που κάνεις,
Γι' αυτό και παίρνω το δικό μου δρόμο. Γιατί αν όλα πάνε καλά, γιατί να κάνω και τρεις και τέσσερις και πέντε θητείες θα μπορεί να πάρει κάποιος, έτσι δεν είναι? Μα φυσικά πλέον αποδείχθηκε ότι δεν μπορούμε να συμπορευτούμε. Αυτό λέω ότι όταν δεν μπορείτε να συμπορευτείτε, δηλαδή δεν συμφωνείτε μαζί του, δεν μπορεί να είστε μέλη της παράταξης της δημοσιογραφικής ψηφίας. Μα όταν τοποθετήθηκε όμως, κύριε Μασούρη, για να τελειώνουμε αυτή την καραμέλα του Δημάρχου, όταν τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος και λέει προχώρα εσύ επικεφαλής της παράταξης, εμείς θα είμαστε μες στην παράταξη. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, της οποίας για χρόνια είσαστε μέλος, συμπορευτήκατε, κάνετε, λέτε ότι έκλεισε τον κύκλο της, τουλάχιστον με επικεφαλής τον νυν Δήμαρχο, τον Αλέκο Πνευματικό. Αναγνωρίζετε έργο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή? Καταρχήν να πούμε άλλο Δημοτική Αρχή, άλλο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος, το Δήμαρχο. Με τους συναδέλφους που έχουν παραμείνει στον Δήμαρχο, τους 10-12 συναδέλφους, δεν έχω απολύτως τίποτα. Και είτε είναι μαζί μου, φυσικά, τελικά, είπα, είτε δεν είναι αρχή, μαζί μου, ναι. Αν έχει κλείσει ο κύκλος του Δημάρχου, ναι, που λέτε. Ο κύκλος του Δημάρχου έχει κλείσει. Σαν Δήμαρχος έχει κλείσει ο κύκλος. Έδωσε ό,τι ήταν να δώσει? Φυσικά. Έδωσε. Έδωσε. Έδωσε πράγματα στην Κόρινθο, δηλαδή το αναγνωρίζετε, ναι, έργο. Ναι, το αναγνωρίζω. Την πρώτη οχταετία έγινε πολύ σημαντικό έργο. Το αναγνωρίζω. Δεν αλλάζω άποψη. Μετά κάθισε. Κουράστηκε, επήρθε κόπωση. Τι έγινε? Κουράστηκε. Κούρασε και κουράστηκε. Την πρώτη οχταετία έγινε σημαντικό έργο. Δεν αλλάζω άποψη επειδή έχουν χαλάσει οι σχέσεις μας. Ό,τι έγινε, έγινε την οχταετία. Από την 1 Σεπτεμβρίου 19 μέχρι σήμερα δεν έγιναν πολλά πράγματα. Ή αν θέλετε έγιναν ελάχιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Την είπα και τότε, την είπα και τώρα και θα τη λέω πάντα. Δηλαδή επειδή πήρα εγώ το δρόμο, δεν θα μηδενίσω την οχταετία, την πρώτη οχταετία του Δημάρχου. Και αν θέλετε και κάτι. Πλέον έχω εμπεδώσει εγώ προσωπικά ότι σε όλους τους θεσμούς δύο θητείες είναι αρκετές. Λοιπόν, πάμε σε κάποια πράγματα που αφορούν και τις προτάσεις σας και την πολιτική σας και τα όσα από εδώ και πέρα θα προτάξετε. Να ξεκινήσω όμως με δύο θέματα τα οποία είναι και σε εξέλιξη. Δύο έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το έργο στην πλατεία στα Περιβολάκια και το εργοστάσιο απορριμμάτων. Τα οποία πιστεύω ότι αποτελούν και δύο μεγάλα στοιχήματα όπως τα έχει θέσει ο νυν Δήμαρχος. Να φανούν πριν τη λήξη της θητείας, ώστε με αυτά να παίξει. Ποια είναι η άποψή σας καταρχήν για το έργο που γίνεται στα Περιβολάκια? Τα Περιβολάκια είναι και αυτό ένα έργο το οποίο, αν θέλετε, είχα πει προσωπικά τότε στον Δήμαρχο ότι δύο έργα θα είναι η θητεία σου, αυτή που θα αφήσει τη σφραγίδα σου. Περιβολάκια και Δημοτική Αγορά. Δημοτική Αγορά, μηδένιστο πηλίκων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά. Έφερα τα δύο έργα, λοιπόν, που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Ξεκινήσαμε τις διαβουλεύσεις μεταξύ μας ως παράταξη από το Δεκέμβρη του 2015 για το τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν κάναμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ενώ θα έπρεπε. Αλλά εγώ το αντιπαρήλθα, γιατί θα είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα από έναν εξειδικευμένο άνθρωπο, ένα γραφείο εξειδικευμένο. Είτε καλύτερο είτε χειρότερο. Θα ήταν όμως μια αντικειμενική άποψη που δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί από κανέναν. Ξεκινήσαμε το έργο. 4.150.000 ευρώ από πόρους του Δήμου. Έγινε ο διαγωνισμός. Πολλοί οι συμμετέχοντες. 63,17 ο πρώτος, ένας Αθηναίος, εργολάβος. 60-61 ο δεύτερος. Ο τρίτος 55, κάπου εκεί, και ο τέταρτος 52. Και τι έγινε, κύριε Μασούρη? Δεν ήθελε ο Δήμαρχος να το δώσει και τώρα τα γυρίζει, βέβαια, ότι φταίνε οι επιτροπές. Ποιες επιτροπές? Οι δημοτικοί του σύμβουλοι συμμετέχουν στις επιτροπές μέσα. Και οι μηχανικοί. Και έδωσε εντολή να έρθει πρακτικό, να πάμε στον τέταρτο με 52%. Ξέρετε κάτι? Δεν είμαι από τους ανθρώπους. Θα μπορούσα να το είχα καταπιεί και να το καταψήφιζα, αν θέλετε, μόνος μου και να μην είχα κάνει τίποτα και να πάει στον τέταρτο. Ξέρετε ότι σήμερα δεν θα είχαμε κανέναν εργολάβο. Το είπε και ο ίδιος μετά. 500.000 ευρώ από πόρους του Δήμου σε βάρος του Δημότη. Αντιστάθηκα. Βγήκα και στα Facebook και στα κανάλια και μίλησα ότι έρχεται σκάνδαλο. Μην τολμήσουν να γίνει από το 63 να πάει στο 52. 493.000 ευρώ ζημιά σε βάρος της τσέπης του Δημότη. Δηλαδή, επειδή έχει ένα καλό ταμείο ο Δήμος και έχουμε καλό ταμείο γιατί δεν κάναμε τίποτα τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, να πάμε να τα δώσουμε έτσι από τον πρώτο στον τέταρτο
και θορυβήθηκε ο Δήμαρχος και στο τελευταίο δευτερόλεπτο της συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής, δεν ξέρω αν είσαστε παρόν, είχε φωνάξει και τα κανάλια για να πικάρει εμένα. Αλλά εγώ, όπως τα λέω δημόσια, έτσι τα είπα και εκεί στην Οικονομική Επιτροπή. Γύρισε άποψη ο Δήμαρχος και δεν έκανε δεκτό το πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο στην προηγούμενη συνεδρία της Οικονομικής είχε πει να πάμε στον τέταρτο, γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος δεν θα μπορούσαν να το υλοποιήσουν το έργο και δεν ήθελε λακκούβα στα περιβολάκια. Τελικά δεν βλέπουμε καμία λακκούβα. Και όταν υπεγράφει το συμφωνητικό τελικά με τον πρώτο τον ανάδοχο τον Ιούνιο, για θυμηθείτε κύριε Μασούρη, τι γινόταν, είχε φωνάξει τα κανάλια και είπε ότι σε 6 έως 8 μήνες θα έχουν τελειώσει τα έργα. Ναι, εγώ ήθελα να τελειώσουν. Θέλω να τελειώσουν και να το κερδίσει ο ίδιος ο Δήμαρχος, να το πιστωθεί. Δεν είμαι μικρόψυχος. Και αφού είδε τις δυσκολίες, Ιούνιος μήνας έχουν περάσει πάνω από 4 μήνες μέχρι τώρα, 5 μήνες πάμε, και βλέπετε ότι η μισή πλατεία έχουν πέσει μόνο τα μπετά. Και πολλά μπετά. Ο Δήμαρχος συνήθως είναι εναντίον του μπετού και φώναζε μια ζωή στις υπηρεσίες. Τώρα βλέπουμε πολύ περισσότερο μπετό. Τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα πώς θα είναι η πλατεία. Το αποτέλεσμα της πλατείας είναι δεδομένο. Όπως ήταν η πλατεία, έτσι θα είναι. Με 10% λιγότερο πράσινο. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Τα περίφημα οκτάγωνα, τα περιβολάκια που υπήρχαν το 1858, έτσι θα είναι και στη νέα πλατεία. Αυτή είναι η διαμόρφωση. Η μελέτη που υπάρχει από τον σύμβουλο του Δημάρχου, τον Γιάννη του Παπακυριάκου, να ξέρω τον συμπολίτη μας, η ίδια πλατεία θα είναι. Δεν έχει κάτι το διαφορετικό. Και το τουριστικό περίπτερο τα ίδια τετραγωνικά θα είναι, από γυαλί και μέταλλο. Τίποτα άλλο δεν αλλάζει. Μην περιμένουμε ότι θα γίνει το... Απλώς γίνεται με σύγχρονα υλικά, αυτή ήταν η διαφορά της δηλαδή. Όχι, εντάξει, ότι χρειαζόταν ένα lift στην πλατεία, βεβαίως και χρειαζόταν. Η πλατεία όμως σαν δομή, σαν αρχιτεκτονικό, παραμένει όπως ήταν τα οκτάγωνα παλιά. Έχει 10% λιγότερο πράσινο και γύρω-γύρω, η μισή Ερμού, η Κύπρου και η Εθνική Αντίσταση, όπου είναι τώρα τα ταξί, ενιοποιούνται, γίνεται flat δηλαδή, και θα έχει δρόμο ήπια κυκλοφορίας. Θα περνάει ένα αυτοκίνητο, δεν θα έχει χώρους στάθμευσης. Αυτή είναι όλη η ουσία στα περιβολάκια. Τελικά το έργο αυτό δεν θα είναι έτοιμο στις εκλογές και όχι με ευθύνη δική μου, έτσι, με ευθύνη προφανώς της Δημοτικής Αρχής. Θα πάμε να μιλήσουμε. Αλλά να τελειώσει όμως το έργο. Και εγώ είμαι να τελειώσει και να τελειώσει και πριν τις εκλογές. Καλά, θα τελειώσει. Εφόσον είναι εργολαβία σε εξέλιξη, θα τελειώσει. Απλώς θα ήταν υπέρ του Δημάρχου να το είχε εγκαινιάσει πριν τις εκλογές. Ας το εγκαινιάσει και πριν τις εκλογές, κύριε Μασούρη. Λοιπόν, θα πάμε στο εργοστάσιο των απορριμμάτων τώρα και στο θέμα αυτό με την διαχείριση των σκουπιδιών, αφού πρώτα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.